Για πείτε πώς πήγε. Για πείτε πώς πήγε. Και από μετά κιό. Καλά. Από την άποψη ότι ρωτήσαμε πράγματα ένα στον άλλο, η αλήθεια μας ρωτούσε πιο πολύ. Εγώ η αλήθεια είναι επειδή από τον σε πρωτοειδή σε ώρα, επειδή όλα έχει τόσο τα γούστα μου, δεν μπήκα τόσο πολύ στη δικασία να σε ρωτήσω πράγματα. Σε ρώτησα μερικά, αλλά με ρωτούσε και εσύ πολλά, οπότε δεν είχα και τόσο το χρόνο, ξέρεις, θέλω να απαντήσω και σε αυτά που μου λες. Αλλά σαν άνθρωπος έχεις πάρα πολύ ενδιαφέρον, δραστήριος φαίνεσαι, καλό παιδί. Και εγώ είπα ακριβώς το ίδιο. Είσαι πολύ καλό παιδί. Καταρχάς σε μικρή ηλικία και είσαι μεστομένο μυαλό, είσαι δηλαδή χαρακτήρας δυνατός, έσβος πρέπει. Και ας μην είμαι το γούστο σου. Πέρασε πάρα πολύ όμορφα. Χαίρομαι. Και ας μην πήγε πολύ καλά και να προχωρήσουμε μεταξύ μας. Εγώ θα ήθελα να βγούμε ένα δεύτερο ραντεβού κάποια στιγμή. Okay, πιο χαλαρά να δούμε πώς θα είμαστε, πώς θα πάει. Φιλικά, όχι τόσο πολύ. Mm-hmm. Το βλέπουμε. Ναι, θα μπορούσαμε να ξαναβγούμε και. Οκ, okay, το βλέπουμε. Μπορούμε να τα αλλάξουμε social, άμα θες να σου δώσω το Instagram μου. Ναι, αυτό θα τα αλλάξουμε. Αυτό. Εσύ, Μελίνα μου, ναι. Δίνεις μια δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή στον Μιχάλη, για να ξαναβγείτε ραντεβού τύπου ερωτικά. Άλλο αν είστε φίλοι, αν θα γίνετε φίλοι. Ναι. Γιατί εδώ έχει τέθει γι' αυτό. Ναι, ερωτικά, η αλήθεια είναι. Εξωτερικά. Δεν είναι τόσο πολύ στα γούστα μου, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσα να πάει προς τα εκεί. Αλλά γιατί όχι να μην βγούμε. Είναι και πολύ καλό παιδί. Οπότε γιατί όχι να μην βγούμε. Θα είμαι καλό παιδί. Θα κάνω και δουλειά σου. Ναι.